Στον εκπαιδευτικό χώρο θα μείνουμε και πάμε να δούμε για ένα συμβάν έτσι πραγματικά που είναι άξιο συζήτησης και συζήτησε πολλά επίπεδα. Είχαμε τον τραυματισμό ηλεκτροπληξία ενός καθηγητή στο πειραματικό γυμνάσιο στο Ρέθυμνο. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό έτσι, ηλεκτροπληξία σε σχολείο εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κοντά μας και να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Σουρουλίνο, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, να πούμε και για αυτό το συμβάν. Βεβαίως όχι μόνο για αυτό, γιατί είναι πολλά αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Κύριε Σουρουλί, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λίγο μέσα στις γιορτές, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, είχαμε κάνει ρεπορτάζ για μια περίπτωση ηλεκτροπληξίας ενός μικρού κοριτσιού που πήγε στο σχολείο αφού στολίσαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο να βάλει τα φωτάκια και δυστυχώς το χτύπησε το ρεύμα. Τώρα βλέπουμε ένας καθηγητής προσπάθησε να βάλει τον υπολογιστή στην πρίζα και τον χτύπησε το ρεύμα. Τι γίνεται στα σχολιά, κύριε Σουρουλί? Καλή ερώτηση. Καλύτερα να πούμε τι δεν γίνεται στα σχολεία. Στα σχολεία δεν γίνεται συντήρηση, δεν γίνονται έλεγχοι. Το περιστατικό που αναφέρατε με τη μαθήτρια και εκείνο το οποίο είχαμε εμείς χτες στο Ρέθυμνο, καθώς και άλλα ατυχήματα και δυστυχήματα που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα στα σχολεία, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Νομίζω ότι όλοι βιώνουμε την εγκατάλειψη του δημόσιου τομέα, είτε αφορά την παιδεία, είτε την υγεία, είτε γενικότερα τις υπηρεσίες. Είναι πολύ λογικό όταν έχεις παλαιά σχολεία, παλαιές εγκαταστάσεις, αλλά και πιο καινούρια να έχεις, ακόμα και στο ίδιο στο σπίτι. Αν κάτι με το καιρό το αφήσεις, δεν το κοιτάξει κάποιος ειδικός, δεν αντικαταστήσεις κάτι που έχει χαλάσει, είναι πολύ λογικό κάποια στιγμή να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, ούτε προφανώς την απροσεξία κάποιου ανθρώπου. Δεν πήγε κανείς να βάλει το δάχτυλο στην πρίζα. Πήγε ο άνθρωπος να βάλει μία συσκευή στην πρίζα όπως ο καθένας κάνει καθημερινά είτε στην εργασία του είτε στο σπίτι του. Και τον τίναξε το ρεύμα. Τι σημαίνει αυτό λογικά? Ότι δεν είχαμε ή δεν είχαμε έστω ένα επαρκές σύστημα αντιηλεκτροπληξίας. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ποιος πρέπει να κοιτάει τα σχολεία, ποιος πρέπει να γυρνάει να βλέπει αν όλα λειτουργούν σωστά, εκτός αν τα αφήσουμε στην εποχή στην οποία χτίστηκαν τα σχολεία. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και εδώ, κύριε Σουρουλί, είναι το κρίσιμο ερώτημα. Βεβαίως, μάλλον είναι ρητορικό. Την απάντηση την ξέρουμε όλοι. Γίνονται έλεγχοι λοιπόν στα σχολεία και γίνονται έλεγχοι σεισμικοί, γίνονται έλεγχοι για τον εξοπλισμό, για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, γίνονται. Για τη στατικότητα. Γίνονται λοιπόν έλεγχοι όχι μόνο στα σχολεία του Ρεθύμνου, αλλά όλη τη Κρήτη. Τι ξέρετε την απάντηση? Για να μην γενικεύω, να πω ότι είχαμε τα τελευταία χρόνια, μας ενημέρωσε όσον αφορά τουλάχιστον τα σχολεία του Δήμου Ρεθύμνου, ότι είχαμε ότι έγιναν δύο φορές έλεγχοι όσον αφορά το αντισεισμικό κομμάτι. Δεν έχουμε όμως γενικά ελέγχους και δεν είναι μόνο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ θα το γενικεύσω, θεωρώ ότι και η πολιτεία έχει τις ευθύνες της, γιατί και η πολιτεία πολύ εύκολα παραχωρεί εισαγωγικά αρμοδιότητες στους Δήμους. Και έτσι ο ένας πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον και δεν υπάρχει χρηματοδότηση από πουθενά. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν θα κόστιζαν και πολύ να γίνουν. Να υπάρχει ένα εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο τακτικά να περνάει και να ελέγχει τα σχολεία και όλες τις υπηρεσίες για τέτοια πράγματα. Και όπου βρει ότι υπάρχει κάτι προβληματικό, να το επισκευάσει. Δεν έχουμε λοιπόν ελέγχους για τέτοια πράγματα, οπότε στατιστικά ήταν επόμενο κάποια στιγμή να συμβεί αυτό το περιστατικό. Και ευτυχώς, γιατί θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο. Τώρα, βεβαίως, μιας και είπατε για τα χειρότερο, κύριε Σουρουλί, το τελευταίο διάστημα καταγράφουμε πολλά περιστατικά στα σχολιά βίας, μια απίστευτη έκρηξη, θυμού. Τα παιδιά κάνουν bullying μεταξύ τους, στους άλλους, στους καθηγητές, δέρνονται. Καλά, δεν το συζητώ για όλα αυτά που γίνονται με τις φωτογραφίες, το ψηφιακό υλικό που διακινούν μεταξύ τους και τα λοιπά. Τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει με τα παιδιά? Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Νομίζω ότι υπάρχει μια κανονικοποίηση της βίας σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και μια ρητορική του μίσους η οποία διαχέεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αν θέλετε διαχέεται και μέσα και από τις ίδιες τις κυβερνητικές πολιτικές, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση, προσπαθούν οι εξουσίες με κάποιες μορφές προπαγάνδα να
κάνουν τη μία ομάδα να στραφεί εναντίον της άλλης. Είναι όμως και η οικονομική στενότητα που τα προκαλεί αυτά ή τέλος πάντων που δεν τα αποτρέπει. Γιατί για παράδειγμα πολλές φορές λέμε ότι ένα αντίδοτο στη βία είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός όμως έχει φτάσει να κοστίσει πάρα πολύ. Ποιος μπορεί εύκολα να πάει σήμερα σε ένα μπαλέτο ή σε ένα θέατρο? Έτσι καταφεύγουμε στη φτηνή, στην εύκολη ψυχαγωγία, στην τηλεόραση, στα κινητά. Μέσα από εκεί βέβαια υπάρχουν και αυτού του είδους τα τέσσερα εισαγωγικά θεάματα. Οι έφηβοι μας επηρεάζονται αρκετά. Και επίσης βέβαια, μια και το ρωτήσατε ειδικά για το θέμα των σχολείων, έχει να κάνει και με την υποστελέχωση των σχολικών μονάδων. Άμεσα σε ό,τι αφορά ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, που χρόνια το ακούμε αλλά πολύ λίγο το βλέπουμε, και οι οποίοι θα βοηθούσαν πάρα πολύ, αλλά θα βοηθούσαν, ξέρετε, πάρα πολύ να ξεκινούσαν και τα σχολεία με όλους τους καθηγητές, έτσι ώστε οι μαθητές να μάθουν στην κανονικότητα ενός σχολείου. Γιατί όταν ξεκινάνε και έχουν φτάσει Δεκέμβρη-Γενάρη, να σχολάνε νωρίτερα, να μην έχουν καλυφθεί όλα τα κενά, δεν μπορούν τα παιδιά να αισθανθούν το σχολείο όπως θα έπρεπε να είναι. Βάλτε μέσα σε αυτά και την κατάργηση των κοινωνικών επιστημών, την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Η πολιτεία εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έχει μια κέρια παρέμβαση, αντί γι' αυτό έχει μια παρέμβαση στο να μην βοηθάει στο θέμα της σχολικής βίας. Φυσικά όταν σε βγουν τέτοια πράγματα ρίχνουμε κροκοδίλια δάκρυα, ανακοινώνουμε κάποια μέτρα, κάποιους νόμους, μέχρι το θέμα να ξεχαστεί και να πάμε στο επόμενο. Βέβαια κύριε Στρουλή, εσχάτως βλέπουμε και εδώ στην Κρήτη να περνάει και σε άλλα επίπεδα έτσι, η παραβατική συμπεριφορά μαθητών. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε και περιστατικά που χρησιμοποιούν και όπλα, αεροβόλα συγκεκριμένα, αλλά και αυτά όπλα είναι. Είχαμε και εδώ στο Ηράκλειο, είχαμε και τις προάλλες και ένα περιστατικό και στα Χανιά, που είχαμε μάλιστα και τρεις συλλήψεις, έτσι με μαθητές που έριχναν με αεροβόλα από την αυλή έξω σε σταθευμένα οχήματα. Ναι, το πληροφορήθηκα, με ανησύχησε πάρα πολύ, έχετε δίκιο στην επισήμανσή σας. Περνάμε σε άλλο επίπεδο, αν αρχίσουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν όπλα. Και ξέρετε, το πιο ανησυχητικό είναι αυτό, ότι κάθε φαινόμενο έχει ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό χειρότερο από το προηγούμενο. Και να ρωτιέσαι κάπου πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι λίγο και στο νησί μας θα πρέπει να δούμε το θέμα της οπλοχρησίας όχι με κάποιο ταμπού προφανώς, αλλά όχι και με έναν φόβο. Να αφήσουμε λίγο στην άκρη της έννοιας της παλικαριάς και αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι παλικαριά να χρησιμοποιήσει ένα όπλο, για να μην περνάμε και στα παιδιά τέτοια πρότυπα. Θα μπορούσε κάποιος να έχει τραυματιστεί. Και το γεγονός βέβαια ότι είναι και από σχολική αυλή το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Βεβαίως, δεν είναι ούτε έθιμο, ούτε δείγμα αντρίας και παλικαριάς το να κουβαλάς ένα όπλο μαζί σου, ό,τι όπλο και αν είναι αυτό, και να πηγαίνεις στο σχολείο. Θα μπορούσε δηλαδή αν σε ένα καυγά σκέφτομαι εγώ τώρα μέσα στην τάξη, τι θα κάνω, θα βγάζανε το όπλο και θα ξαναπυροβολούν? Θέλουμε παρεμβάσεις και θέλουμε και χρηματοδότηση, ώστε τα σχολεία να είναι τόπος μόρφωσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών και όχι τόπος που είτε θα συμβαίνουν βία επεισόδια είτε θα συμβαίνουν ατυχήματα, και θα κάνουμε κάθε μέρα το σταυρό μας αν όλα έχουν πάει καλά μέχρι να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Τώρα εσείς οι δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί γενικώς, μπορείτε να προλάβετε τέτοιες καταστάσεις, μπορείτε να επιβλέπετε, να προλάβετε επιβλέποντας τέτοιες καταστάσεις? Ναι, στο μέτρο του δυνατού και πραγματικά βρισκόμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, και το μυαλό μας και το σώμα μας. Ακόμη και το περιστατικό το οποίο συνέβη, το δείχνει, θέλετε, αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί άνθρωποι σκέφτονται και λένε αν πήγαινε ένα παιδί να βάλει τον υπολογιστή στην πρίζα, και λέμε όχι, ο συνάδελφος έκανε το σωστό, το έβαλε εκείνος, παρόλο που θα έπρεπε να θεωρείται μια διαδικασία ασφαλής για το καθένα. Προσπαθούμε επίσης και τα σωματεία να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες παρεμβάσεις και με τις τοποθετήσεις μας. Αλλά ξέρετε, αυτό βοηθάει, αλλά δεν φτάνει. Το μεγαλύτερο παράδειγμα πρέπει να το δίνει κεντρικά η πολιτεία, και πρέπει να έχουμε και ένα πρόγραμμα σπουδών που να βάζει τα παιδιά σε ένα προβληματισμό, να μην είναι μόνο εξατεσιοκεντρικό, να μην είναι μόνο ανταγωνιστικό και να μην είναι και 25-30 παιδιά σε μία τάξη, που έτσι δεν μπορεί να γίνει ούτε σωστό μάθημα, ούτε σωστή συζήτηση, ούτε ολοκληρωμένοι προβληματισμοί. Αλλά σας λέω, γι' αυτά χρειάζεται και πολιτική βούληση και χρειάζονται και δαπάνες. Άμα δεν δώσεις χρήματα, απλά θα έχεις να λες κάθε φορά που θα γίνει κάτι. Έτσι, έτσι είναι. Εδώ κόψαμε την κοινωνιολογία και τα καλλιτεχνικά, τι να συζητάμε τώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σολή, για αυτή την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.